πρώτη, έστω και ανεπίσημη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν. Ναι. Ανεπίσημα. Απλά τους φέραμε λίγο πιο μπροστά για να μπορέσουμε να τελειώσουμε με την άνεσή μας τα εργομετρικά, τις αιματολογικές εξετάσεις. Να πούμε 5 κουβέντες για το τι σκεφτόμαστε να κάνουμε και πώς θα λειτουργήσουμε, να μάθουν και το πρόγραμμα. Και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι Δευτέρα που θα φύγουμε για το πρώτο στάδιο που θα γίνει στο Ελατοχώρι. Οπότε είναι να ξεκινήσει και κανονικά και τυπικά η προετοιμασία και επίσημα πλέον, έτσι. Ναι, παρόλο που έχουμε κάποια δεδομένα προβλήματα σε εισαγωγικά, είναι τα παιδιά που είναι στην εθνική ομάδα και με την ευκαιρία να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία και την Κυριακή. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι και αυτοί που θα λείπουν θα έρθουν και αυτοί λίγο πιο μπροστά. Και μιλάω για τα παιδιά που ήταν με τις εθνικές ομάδες, όπως ο Κάτσε, ο Ράτ. Αυτοί θα έρθουν λίγο πιο αργά γιατί παίζανε φιλικά παιχνίδια με τις εθνικές ομάδες και πρέπει να τους δώσουμε λίγο παραπάνω άδεια, ρεπό, για να ξεκουραστούν. Οι άλλοι θα πάμε κανονικά να κάνουμε αυτή την προετοιμασία που πρέπει να προλάβουμε πολλά πράγματα. Εκείνο που έχει σημασία, επαναλαμβάνω ξανά, είναι η δουλειά και τίποτε άλλο.